Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Καλησπέρα σας αγαπητοί μου φίλοι. Καλώς ορίσατε στις Καυτές Περιές, στην κουζίνα μας εδώ, στη δικιά σας κουζίνα, στη δικιά μας κουζίνα, έτσι για να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό σήμερα. Και όταν λέω κάτι διαφορετικό, γιατί σχεδόν πάντοτε λέω κάτι διαφορετικό, διότι όντως είναι πάντα διαφορετικά. Σήμερα έχουμε κάτι όντως διαφορετικό, γιατί έχω μία φίλη καλεσμένη σήμερα που μας έρχεται από τον Άγιο Τίχωνα. Από τον Άγιο Τίχωνα η Σταυρούλα μας. Σταυρούλα. Χριστοφόρου. Η φίλη η Σταυρούλα Χριστοφόρου μας έρχεται από τον Άγιο Τίχωνα και έρχεται έτσι, την έχω έτσι με διάθεση, να φτιάξουμε δύο πράγματα μάλιστα, όχι ένα. Πολλοί φτιάχνουμε ένα. Εμείς θα φτιάξουμε δύο σήμερα. Και θα φτιάξουμε και φαγητό και γλυκό. Αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Καταρχήν να υπενθυμίσω τον αριθμό τηλεφώνησης εκπομπής 22 86 25 12. Το τηλέφωνο που παίρνετε και να αφήνετε οτιδήποτε σχετικό έχετε με τις Καυτές Περιές. Με συμμετοχή στους διαγωνισμούς, με τη μαγειρική μας, με απορίες, με χίλια δύο άλλα πράγματα. Μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό επίσης, αφήνοντας καθαρά, πολύ καθαρά το τηλέφωνό σας. Διαφορετικά δεν υπάρχει θέμα να το καταλάβουμε και δεν υπάρχει θέμα επικοινωνίας. Πώς θα το διορίσουμε. Από εκεί και πέρα μπορείτε να στέλνετε και μήνυμα στο 2033 πιο απλά. Απλά γράφετε Πιπεριές και το όνομά σας πάνω. Και έτσι μπαίνετε κατευθείαν στο διαγωνισμό. Αυτά τα λίγα πολλά, πάντως τα ακούμε καθημερινά, αλλά πάντοτε ακούω μηνύματα και όλα αυτά που έχουν αυτά που λέμε σε αντίθεση με αυτά που πρέπει να κάνουμε. Τα κάνουμε και λανθασμένα, δυστυχώς, αλλά σας το λέω για να είστε πιο προσεκτικοί. Λοιπόν, Σταυρούλα, θα κάνουμε σήμερα δύο πράγματα. Ένα φαγητό και ένα γλυκό. Είναι γεγονός ότι θα έλεγα εσείς οι κυρίες του σπιτιού πάντα ειδικεύεστε σε κάτι, ρε παιδί. Ξέρεις, έχει κάθε μια περίπου σπεσιαλιτέ της. Και πιστεύεις ότι αυτό που θα μας δείξεις σήμερα είναι κάτι το οποίο φτιάχνεις. Και ειδικά το γλυκό από ό,τι έχω καταλάβει. Το γλυκό της κόρης μου. Το γλυκό της κόρης σου. Ωραία, θα το μοιραστούμε, πώς λέει την κόρη σου. Εύη. Με την Εύη. Θα το μοιραστούμε, Εύη, σήμερα εμείς εδώ. Εσύ φαντάζομαι θα το τρως σπίτι και δεν υπάρχει και πρόβλημα. Και το φαγητό του γιού μου, γι' αυτό. Και το φαγητό του γιού σου. Αυτό θέλω, αγαπητοί μου φίλοι. Το φαγητό που αρέσει στην οικογένεια. Το γλυκό που αρέσει στην οικογένεια. Αυτό θέλουμε να κάνουμε τόσο απλά. Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε μαγειρικές και να, συγγνώμη, και να επινοηθούμε χίλια δυο άλλα πράγματα για να μαγειρέψουμε κάπου σε κάποιον ή ακόμα και στην εκπομπή αλλά ακόμα και στο σπίτι μας. Μην το κάνετε ποτέ. Κάντε το μόνοι σας, δοκιμάστε το και αν σας αρέσει και αρέσει και στην οικογένεια τότε θα το κάνετε. Γιατί πολλοί κάνουμε λάθος, κοπιάστε απόψε να φάμε, αύριο μεθαύριο ξέρω εγώ τι. Ωραία, τι θα μαγειρέψουμε, τι θα ανοίξεις μαγειρικές, όχι φυσικά, θα μαγειρέψεις αυτό που ξέρεις. Διαφορετικά δεν θα είμαι πειραματοζώ. Εκτός αυτού, συνήθως καλείς στο σπίτι σου φίλους. Ναι. Ξέρεις περίπου τι αρέσει στους φίλους σου. Άρα θα μαγειρέψεις περίπου εκείνο που αρέσει στους φίλους σου. Εάν θα καλέσεις κάποιον και θα χωθείς για να μαγειρέψεις, πιο καλά να είναι. Ακριβώς. Και να χωθείς και να ταλαιπωρηθείς, αν δεν περάσει καλά. Και το άλλο είναι ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που περιμένεις και εσύ και οι φίλοι σου, ας πούμε. Άρα μην το κάνετε ποτέ. Ναι. Κάντε αυτό που ξέρετε. Του λέω πολλέ φορέ, τι ξέρει, παιδί, ποτέ στη γαρίδα σου φτιάξει αυτέ και τελείωσε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και δεν είναι ντροπή, και δεν είναι κακό. Καθόλου. Μάλιστα. Καλή λοιπόν, διάθεση. Ακριβώ. Λοιπόν, στα βρούμε, τι ασχολείσαι καταρχήν, επιτρέπετε. Λοιπόν, είμαστε σε ένα κάδο. Συγγνώμη. Ασχολούμαστε με ανάπτυξη γη. Δηλαδή, χτίζουμε σπίτια και πουλούμε. Εγώ ασχολούμαι με την διακόσμηση, με τον design δηλαδή. Και με την πρόθεση. Μάλιστα. Ωραία. Κατάλαβα. Τώρα με αυτές τις καθές που ζούμε έχουμε... Δύσκολα. Έχουμε και κάποιες, κάποια ενδιαφέρον από ξένους υπάρχει. Το ξέρεις. Πρέπει να αποκτήσουν ακόμα λίγο πιο εμπιστοσύνη στο,
στην Κύπρο. Οι ξένοι όμως είναι ευχαριστημένοι με το φαγητό. Το δικό μας. Όχι το δικό μου, το δικό μας. Γενικότερα. Των Κύπριων. Ας πούμε, είναι σογειακή, είναι πιστεύω αρκετά καλό το επίπεδο. Να δοκιμάζουν τα κυπριακά φαγητά. Δεν το βρίσκω κάτι ακραίο το δικό μας φαγητό, απέναντι είναι πάρα πολύ απλό, μεσογειακότατο και ακριβώς να μην τους αρέσει το πράγμα. Ακριβώς. Και είναι κάτι που με ευχαριστεί και εμένα γιατί μαθαίνετε διαφορετικές κουζίνες. Βέβαια. Και αυτό μαζί. Έτσι. Λοιπόν, Σταυρόλα, θα αρχίσουμε το γλυκό, φαντάζομαι, γιατί το γλυκό μας είναι μια άρφα διαδικασία, την οποία πρέπει να βάλουμε και στο φρούνο να ψηθεί. Φυσικά, να το πω, η Σταυρόλα έχει φροντίσει και έχει φέρει και το γλυκό της έτοιμο. Να το δούμε έτοιμο. Δεν θα πρόλαβε να ψηθεί και να κρυώσει και να το φάμε. Γι' αυτό, να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε, μάλλον που θα χρειαστεί καταρχήν η Σταυρόλα. Και μετά θα τα ενώσουμε όλα αυτά και τις ιδέες μας και τις απορρίψεις. Εγώ θα κάνω τον διηγόρο διαβόλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά, παιδιά. Για να δούμε, αν είναι και σωστά που τα γράψαμε, έχουμε και κανένα λάθος. Λοιπόν, θα χρειαστούμε για τη βάση 150 γραμμάρια διπλά μπισκότα σοκολάτας αλεσμένα. Θα δέσουμε εδώ. Και 4 κουτάκια της σούπας λιωμένο βούτυρο ανάλατο. Για την γέμιση, δηλαδή για το κυρίως τον κορμό, το σώμα τέλος πάντων του γλυκού μας, θα χρειαστούμε 1 κιλό τυρί κρέμα, κρεμόδες τυρί, οτιδήποτε μάρκα θέλετε μπορεί να χρησιμοποιήσετε, 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη, μισό φλιτζάνι ξινό κρέμα, sour cream, 4 ολόκληρα αυγά, 1 κουτάλι της σούπας στιγμιαίο καφέ το οποίο θα διαλύσουμε κάπως. Ένα κουτάλι της σούπας το οποίο θα διαλυθεί στο ένα φλιτζανάκι του καφέ. Μία βανίλια, σκόνη εννοείται, 100 περίπου γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα και λιωμένη σεμπεμαρή. Ναι, αυτό, λιωμένη σεμπεμαρή. Λοιπόν, βασικά αυτά είναι τα λίγα μας, έτσι δεν είναι. Αυτά είναι ό,τι θέλουμε για τη διακόσμηση. Λοιπόν, να πούμε ότι το συγκεκριμένο γλυκό, το Mocca Cheesecake όπως θα καλές, θα το βάλουμε στο φούρνο να τελειώσει το ψήσιμο του και μετά κρυώσει, μετά θα το φάμε. Ναι, θα πούμε τη διαδικασία, διότι δεν είναι απλά κρυώνει. Ναι. Πρέπει να μείνει, εγώ το φτιάχνω συνήθως από την προηγούμενη, είναι πιο ωραίο, αλλά τουλάχιστον χρειάζεται 6 ώρες να μείνει στο ψήσιμο. Ωραία. Λοιπόν, θα σε βοηθήσω εδώ να κάνουμε τη βάση. Τη βάση. Εντάξει, το βούτυρο το έχω λιώσει εκεί. Ναι. Σταυρούλα, τα μπισκότα, 150 γραμμάρια περίπου, θα χρειαστούμε έτσι γύρω στα. 150 γραμμάρια είναι ένα πακέτο περίπου. Μάλιστα. Θα μπεις από αυτά διότι είναι δύο πακέτα. Αυτά είναι δύο πακέτα. Ναι. Ένα πόλο μας για να τα να φέρουμε. Τα φέρουμε. Αυτό εδώ, όλα η κουζίνα μας είναι στη διάθεσή μας. Τα φέρουμε. Θα φέρουμε μια δυσκολία. Λοιπόν, αυτά τώρα θα τα αλέσουμε. Για να δούμε τώρα εδώ και έτσι για να το βλέπετε κιόλας κι εσείς. Αλεστού. Θα γίνουν στο σκόνη δηλαδή. Ένα πράγμα να εξηγήσω είναι ότι όντως το μπισκότο είναι μπισκότο. Λέμε σοκολατέκια μπισκότο. Το ράφι του σουπεραγορά πάχουν τόσο πολλά. Άρα είναι θέμα δικό μας πόσο θα. Και όσο διαλέξουμε, ποιο μας αρέσει, ανάλογα με το γούστο μας. Ωραία. Διαφορετικές ποιότητες. Και έγινε σχεδόν σκόνη. Λοιπόν, θα φέρω ένα δοχείο τώρα. Και θα το βάλουμε εδώ, φαντάζομαι έτσι. Ναι. Ένα κουτάλι. Να σε βοηθήσω και για κουτάλι. Ξέρεις, όταν είσαι σε ξένη κουζίνα, δεν ξέρεις που είναι το κουτάλι, που κρύβεται ίσως. Εκεί στο σιρτάρι. Ποιο είναι το εδώ. Να το εδώ. Να σου δώσω και κουτάλι όμως, για να μπορείς να το ανακατεύεις και σωστά. Ορίστε. Λοιπόν, και φαντάζομαι και το βουτυράκι μας. Και το βουτυράκι. Το οποίο έχουμε λιώσει, είπαμε. Νομίζω είναι λίγο όμως. Αρκετό, ναι, δεν θα ρίξουμε όλο. Να πούμε όμως εδώ ότι δεν κάνουμε κατά κάποιο τρόπο όλη την ποσότητα γιατί είναι αρκετή. Είναι για μεγάλη φόρμα τέλος πάντων. Εμείς θα κάνουμε μια μικρότερη. Αλλά η διαδικασία είναι ακριβώς. Παρακαλώ. Είναι ακριβώς η ίδια. Εντάξει, χωρίς κανένα πρόβλημα, μπορεί να αξιοποιήσετε την ποσότητα για να φτιάξετε εσείς την δική σας, αν θέλετε έτσι. Πώς θα μου χρειάζεστε. Αυτό είναι το. Ναι, πάει το εκεί, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ χαμηλό γιατί δεν θα το ενοχλήσει καθόλου. Λοιπόν, βάζουμε το βούτυρο μέσα και αντιλαμβάνεστε. Ομοιογενοποιηθεί μαζί. Μπράβο. Με το βούτυρο. Και ο λόγος που το κάνουμε αυτό και το ξέρετε σχεδόν και στα απλά κανονικά cheesecake, το κάνουμε αυτό έτσι το σωστή. Όταν θα σφίξει το βούτυρο, να παγώσει δηλαδή, να κρατήσει το μπισκότο. Να γίνει μια βάση. Πιο σκληρή. Πιο σκληρή. Έτσι. Και θα το βάλουμε
στην βάση μας όμορφα. Ωραία. Θα ήθελα, αν έχεις μια σπάτουλα που μπορώ να πιέσω πιο εύκολα. Ναι, βέβαια. Και θα το κάνουμε με αυτή τη σπάτουλα. Για να μην σου δώσω άλλο εργαλείο, μετά θα σε συγχύσω περισσότερο, γι' αυτό θα πάρουμε τη σπάτουλα που χρειάζεσαι. Ωραία. Και το βάζουμε στη βάση. Έτσι για να ξέρετε, φαντάζομαι Σταυρούλα, είναι το ύψος που μπορεί να έχει το μπισκότο μας εδώ η βάση, είναι περίπου γύρω στο... κάπου έναν εκατοστό, μισό εκατοστό. Μισό, πρέπει να είναι χαμηλό. Δεν είναι... Αλλά προσπαθώ να πάει στο πλάι, διότι μετά επειδή θα ψηθεί στο πλάι της φόρμας ναι. Εδώ, όταν την κλείσουμε είναι πιο καλά, γιατί δεν θα βγει απ' έξω η γέμιση. Ναι. Και έτσι απλώνουμε να πάει παντού. Να πάει παντού. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, προχωράμε παρακάτω. Να το βάλουμε στο ψυγείο. Να το βάλω στο ψυγείο. Εγώ το βάζω στο θάλαμο για να τελειώσει πιο νωρίς, αλλά στο ψυγείο είναι εντάξει. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Ωραία. Βάζουμε λοιπόν στο ψυγείο μας. Τέλεια. Και πάμε να φτιάξουμε την βάση μας. Ναι, Χρήστο, ξέρεις τι θα ήθελα όμως ναι. Πριν να πάμε στη βάση, για ναι. Να, επειδή έχουμε ήδη έτοιμο για να κρυώσουμε. Οι φράουλες, προτιμώ να αποκτήσουμε τις φράουλες για τη διακόσμηση. Ένα. Θα ήθελα ένα αυτό. Κομμάτι χαρτί να βάζουμε. Είδες, καταλαβαίνω. καταλαβαίνω, ε. Πάω κατευθείαν σε αυτό στο που νόημα να βάλουμε και ένα ταψάκι να βάλουμε μέσα. Απλά για να κρυώσουμε. Ναι. Ένα ταψάκι, ένα πιάτο. Ένα πιάτο δεν χρειάζεται. Ωραία. Και θα, βεβαίως, και θα βουτήξει λίγες φράουλες μέσα η... Θέλεις να το φέρουμε για να αυτό... Θέλω. Εδώ, εδώ, έτσι. Να. Γιατί ήδη είναι ζεστό. Είναι ζεστό. Δεν εγώ δεν το θέλω τόσο ζεστό, άρα... Ναι, 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 γι' αυτό λέω. Ήδη έχει δώσει αρκετά καλά. Φυσικά τις φράουλες πλένουμε, τις στεγνώνουμε και μετά κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει υγρασία μέσα στη φράουλα, πάνω στη φράουλα. Σίγουρα θα εισχωρήσει κατά αυτήν στη σοκολάτα και θα μας την πήξει. Και από την άλλη δεν θα κολλάει και πιο σωστά. Είναι λίγο νομιόμορφες οι φράουλες, να μην... Ναι. Για να είναι και ωραίο το στήσιμο μετά. Ωραία. Άρα, μέχρι να κάνεις αυτό το πράγμα... Ναι, δεν θα κάνουμε πάρα πολύ. 4-5. Νομίζω να σκέτω. Εντάξει, πολύ ωραία. Πώς μας έπεσε ένα... Φιλαράκι, να το πάρουμε. Αυτά συμβαίνουν πάντα. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, και θα αρχίσει η διαδικασία, φαντάζομαι, στο βρούλο μου εδώ στο μίξερ. Ναι, στο μίξερ. Ωραία. Θες να βάλω το τυρί μέσα. Σε παρακαλώ. Ναι. Ωραία. Άρα, βάζουμε... Το τυρί στο μίξερ. Μπράβο. Το οποίο χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε κρεμμόδες τυρί. Οποιοδήποτε κρεμμόδες τυρί μας αρέσει. Mm-hmm. Και φαντάζομαι, το κάνουμε έτσι απλά ή με τη ζάχαρη. Να σου πω δεν είναι καμία, δεν παίζει κανένα ρόλο. Μπορείς να βάλεις και τη ζάχαρη κατευθείαν. Ωραία. Άρα βάζουμε και τη ζάχαρη κατευθείαν. Και θα τα δουλέψουμε μαζί τώρα. Ωραία. Αυτό πρέπει να γίνει έτσι να φουσκώσει ή δεν μας δεν φουσκώνει, απλά να γίνει αφράτο. Ναι. Δεν θα φουσκώσει, ναι, ναι, ναι. Πιο αφράτο. Πιο αφράτο. Μετά θα χρειαστούμε τη... Αυτό το βάλω πίσω. Προσπαθώ να σκεφτώ πόσα κομμάτια θα είναι για να τα... Θα είναι, θα σου πω, περίπου... μπορούμε να το βγάλουμε από 8 ή 12 8, ή 10, ό,τι θέλουμε. Νομίζω 8, γιατί... 8 εντός... μεγάλα κομμάτια. Μεγάλα. Ωραία. Είναι 8. Εντάξει. Ας κάνουμε ακόμα 2. Έτσι, έτσι, για να έχουμε. Για να έχουμε. Πολύ ωραία. Άρα, τυρί και ζάχαρη είναι μέσα στο μίξερ μας. Τέλεια. Τώρα να το αφήσω... Να το αφήσουμε πίσω, νομίζω, έτσι εκεί που είναι πιο δροσιά. Και αυτό εδώ, θα σβήσω τη φωτιά, μάλιστα, δεν μου χρειάζεται άλλο. Και τώρα, το επόμενο βήμα. Σάουαρ. Θα σβήσουμε τη ζάχαρη. Και θα βάλουμε το μισό φλιτζάνι sour cream. Είπαμε δεν έχουμε βάλει όλη την... Ακριβώς. Άρα θα βάλουμε ακόμα πιο λίγο. Ωραία. Σε βοηθώ τώρα, ε. Ναι, ευχαριστώ. Το sour cream επειδή είναι έτσι λίγο ξινή, ναι, ναι, ταιριάζει. Και γίνεται πιο ανάλαφρο. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο τυρί να είναι... Μπράβο. Λοιπόν, και μετά φαντάζομαι να έχουμε τα αυγά μας. Μετά θα βάλουμε τα αυγά, ένα-ένα, μαζί με τη βανίλια. Μαζί με τη βανίλια. Λοιπόν, τα αυγά, επειδή έχω μία... Να τα... Πες μου.
Σπάσουμε ένα-ένα. Ναι, α, μπράβο, ωραία. Παρακολουθώ, Χρυσή, μαγειρεύουμε μαζί το βράδυ. Α, κατάλαβα. Εντάξει. Άρα, να σπάσουμε ένα-ένα τα αυγά και θα ρίχνουμε ένα-ένα τσιγάρο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί πρέπει να δέσει το μείγμα. Άρα, προσέξτε τα αγαπητοί μου φίλοι, ότι έχουμε βάλει μέσα το τυρί με τη ζάχαρη, έχει χτυπηθεί κάπως εκενωθεί, προσθέσαμε μέσα την ξηρόκρεμα και απλά δουλεύει. Τώρα θα προσθέσουμε ένα-ένα τα αυγά, πάντοτε σε δυνατή ταχύτητα, ε. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Διότι, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς είναι προστατευμένο, δεν θα λερωθούμε. Άρα είμαστε μια χαρά. Μια χαρά. Το δηλαδή τα πια το λέω γιατί το αυγό πάντα, επειδή είναι υγρό στοιχείο, μπαίνει μέσα, θέλει να αναλυθεί αμέσως. Και φαντάζομαι προσθέτουμε το επόμενο όταν είμαστε βέβαιοι. Όταν ήδη έχει γίνει ένα στόμα. Μάλιστα. Λοιπόν. Είδατε που ξέρω και εγώ τι. Ωραία. Είσαι από τον Άγιο Τίχωνα? Όχι. Όχι. Είμαι από την Αγράτα, αλλά μένω στον Άγιο Τίχωνα 30 χρόνια. Μάλιστα. Λέμε σαν υπάρχει. Της περιοχής. Μάλιστα. Κατάλαβα. Ωραία. Τέλεια. Ρίχνω και το τελευταίο. Και τα μπουλάκια μου ήταν λίγο μεγάλα. Μεγάλα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Καφέ. Στιγμιό καφέ. Και τη βανίλια. Και τη βανίλια. Μάλιστα. Ξέρεις γιατί κάθισα εδώ? Επειδή ξέρω το μηχάνημα, όχι τίποτα. Έχω το ίδιο χρήσιμο. Ναι. Άρα θα μην ήταν πολύ εύκολο. Απλά με βοήθησε εσύ, αν έτσι εγώ. Καλύτερα. Είναι ακριβώ εδώ. Λοιπόν, θέλω το μισό, είναι ένα φλιτζάνι φλιτζανάκι. Στην μία ο καφέ. Και βάλουμε το μισό. Έτσι. Ναι, δεν θέλει τίποτα πίσω. Υπολόγισε. Ναι, να υπολογίσουμε. Καλό αυτό. Σε είδε και φοβήθηκε. Ωραία. Νομίζω είναι εντάξει. Άρα, τι μας έχει μείνει άλλο να βάλουμε μέσα? Λοιπόν, Χρήστο, εδώ έχουμε τελειώσει. Μάλιστα. Σε αυτά τα υλικά. Ναι. Όμως υπάρχει η σοκολάτα. Μάλιστα. Όταν έχει χτυπηθεί όλο αυτό, ναι, θα πάρω ένα... και είναι έτοιμο. Ναι. Okay. Ναι. Θα πάρω ένα φλιτζάνι, ναι, και θα το ανώσω στη σοκολάτα. Έλα. Άρα θα το βγάλουμε καταρχήν απ' εδώ, ναι, να το βάλουμε εκεί κοντά μας να βλέπει και να βλέπουν και οι φίλοι μας για να μην μπορούν ότι το κάνουμε μόνοι μας. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Ξέρεις κάτι, το δουλεύω έτσι κάπως. Και εγώ το ίδιο μου. Γιατί ξέρεις καμιά φορά παίρνει πολύ... κάτω το τυρί. Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία που τα λέει η Σταυρούλα. Όταν και εγώ το ίδιο. Όταν κάνει κάτι συνεχώς. Θα ήθελα ένα φλιτζάνι, δεν προβλέψουμε αυτόν πόσο είναι το φλιτζάνι όμως. Θα σου το υπολόγιζα είναι, εγώ, αλλά τέλος εσύ, πάντων. Ορίστε. Το φλιτζάνι τι. Το φλιτζάνι έχει ψέσει. Να σου πω. Είναι λίγο μεγάλο. Εδώ γράφει και ένα φλιτζάνι, Ένα φλιτζάνι. Αλλά δεν θα το γεμίσουμε. Διότι δεν είναι ολοκλήρη. Μιλάμε για φλιτζάνι του καφέ. Του, συγγνώμη, του τσαλιού. Του τσαλιού. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει, σε αυτό εδώ, έτσι, για να σε βοηθήσω καλύτερα, πιστεύω, είναι ότι ένα περίπου ένα φλιτζάνι, δεν είναι... Περίπου. Η διαφορά είναι ότι θέλουμε περισσότερο το λευκό. Ακριβώς. Άρα και να έβαζες δυο κουταλιές περισσότερο, απλά δεν θα έβαζε. Εσείς οι κυρίες, γυναίκες είναι να το πω έτσι, είσαστε έτσι από αυτή που ξέρετε κάτι. Θέλουμε να γίνετε ακριβώς. Ακριβώς το λέει, έτσι το κάνω τελείως. Όχι, έτσι το μετρά τελείως. Όχι, όχι. Απλά θα ήταν πιο... Θα είχαμε πιο πολύ σοκολάτα, ναι, μετά. Δεν θέλουμε να έχουμε. Όχι, λοιπόν, θέλουμε περισσότερο λευκό. Ακριβώς. Λοιπόν, το μείο μας είναι έτοιμο. Είναι... Άρα τώρα φαντάζομαι φέρνουμε τη φόρμα. Ναι. Τη φόρμα. Πάσμα. Λοιπόν, η φόρμα εδώ είναι έτοιμη, τη βάση βάση κάτω από το σκότο και βλέπεις ότι έχει σφίξει κιόλας. Θα σας πω κάτι που κάνω εγώ, ναι, φαντάζομαι γιατί το ξέρεις. Εφόσον, αυτό είναι υγρό, έτσι, ναι, όταν το βάλω εδώ, γιατί θα το βάλω στο φούρνο, όταν αρχίσει να ψήνεται, μετά υπάρχει περίπτωση να τρέξει από κάτω. Μάλιστα. Βάζουμε βράνι μέχρι πάνω και λίγο αλουμινό χαρτό, ούτως ώστε οτιδήποτε πέσει να πέσει στο αλουμινό χαρτό και όχι στο... Ας πούμε, λέω, αν δεν έχουμε βράνι και αλουμινό χαρτό, τι θα κάνουμε τώρα?
Τίποτε, θα καθαρίσουμε τη φούρνο. Μάλιστα, άρα να βάλουμε κάτι. Λοιπόν, αυτή είναι, αυτό είναι το αλουμινόχαρτο. Είδατε ότι έστω και θα γίνει και μπορούμε να προσαρμοστούμε. Έτσι, έτσι. Ξέρεις κάτι, είναι αυτό που λέω πολλές φορές, να κάνουμε και κανένα αστείο. Γι' αυτό, και εγώ. Ότι, εντάξει. Είμαστε στην κουζίνα μας, ναι, αλλά μπορεί και να μην έχουμε να αυτό που ζητάς. Γι' αυτό λέω, θα προσαρμοστούμε. Λίγο κρύο, μάλλον με συγχωρείς, ε. Το έχει καιρός. Είναι ο καιρός. Ωραία. Αυτό είναι για να αποφύγουμε. Έτσι. Το καθάρισμα. Mm-hmm. Και καταρχήν, να ρωτήσω και κάτι. Παίρνεις φόρμα με στεφάνι, με στεφάνι για να βγαίνει και εύκολα μετά, έτσι, ναι, είναι. Ναι, ναι. Διαφορετικά, αν το βάζαμε σε, άλλο, θα, σε άλλη φόρμα... Θα μπορούσαμε να μην το βγάλουμε όμορφα, ναι. Θα ήταν... Ναι, ναι, ναι. Άρα φροντίστε καλύτερα εδώ φόρμα σε στεφάνι. Ναι. Νομίζω δε, θα μπορούσε να μπει και σε φόρμα άλλη, αλλά δεν θα μπορούσε να βγει όμορφο το κομμάτι. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε απλά να το κόψουμε. Ναι. Μια λοιπόν. Σπάτουλα μπορούμε να έχουμε... Μπορώ να δεις τι έχω εγώ τώρα. Εγώ έχω άλλες σπάτουλες. Αυτή την ξέρω. Αυτή και την ξέρει. Καλό. Άρα, βάζεις όλη το ποσοστό. Ωραία. Τέλεια. Άρα, βάλαμε όλο το μείγμα το λευκό μέσα στην φόρμα. Έχουμε εγκαλύψει πλήρως το μπισκότο μας. Μάλιστα. Άρα, σχόλος. Θα το χρειαστούμε όμως ίσως και αυτό για να μην το σποταλήσουμε για την κρίμα. Α, οκ. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα. Για να δούμε τι κάνει η σταυρούλα μας τώρα. Τώρα. Παίρνω το σοκολατένιο και το βάζω στο λευκό. Μάλιστα. Με το κουτάλι. Με το κουτάλι. Και βλέπετε πώς, έτσι, να κρατήσει έτσι λίγο εδώ για να βλέπουμε την επιφάνεια από πάνω καλύτερα. Τέλεια. Και θα δέσουμε κατά κάποιον τρόπο αυτά τα δύο μείγματα με έναν τρόπο ο οποίος θα το δείτε στη συνέχεια. Πολύ εύκολο και έχει ενδιαφέρον σε καμία. Τελικά δεν χρειαστεί να και το αποτέλεσμα. Δεν πειράζει. Και το αποτέλεσμα θα είναι ωραίο γιατί φαντάζομαι θα φαίνονται. Θα φαίνονται. Μαύρο, άσπρο, ας πούμε, ναι. Μείγμα. Λοιπόν, οκ, okay, θα προτιμούσα όμως. Μπράβο, αυτό. Αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, ένα μαχαιράκι. Άρα παίζονται μέσα στο. Μάλιστα, σωστό, καλό το είπες. Μέσα στο γλυκό που φτιάχνετε και περνάτε και ωραία στην κουζίνα καθώς μαχαιρεύετε. Έτσι. Τέλεια. Άρα αναμειγνύονται και τα δύο μαζί. Όπως θέλετε. Μάλιστα. Και είναι έτοιμο. Έτοιμο. Λοιπόν, το βάζουμε στο φούρνο μας. Το είπαμε 180 βαθμούς, γύρω στα 45 με 55 λεπτά. Θα το καταλάβουμε όταν ότι είναι έτοιμο. Δεν θα είναι εντελώς πηχτό. Ναι, ναι. Θα το ακούμε. Θα είναι ακόμα μαλακό. Ακόμα μαλακό. Όταν κρυώσει. Αναπό τη διαδικασία, έτσι. Όταν κρυώσει θα είναι πολύ σφιχτό ή πολύ μαλακό. Όχι, δεν θα είναι ούτε πολύ σφιχτό ούτε πολύ μαλακό. Καλό. Θα το δούμε στη συνέχεια. Εντάξει, το έχουμε έτοιμο. Απλά λοιπόν. Πρέπει να είναι κάπως... Και ο... Να μην είναι εντελώς. Δεν μην σκεφτείτε κέικ το οποίο πρέπει να είναι πολύ χυμένο, όπως το κέικ γραφείο, ας πούμε. Μάλιστα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, τώρα, εμείς, εκείνο που χρειάζεται είναι ότι αφού ψηθεί και εμείς έχουμε διψημένο και αφού το κάναμε από τα χθες και είναι στο ψυγείο γιατί πρέπει να σφίξει, είναι έτοιμο, είπαμε, και θα το βγάλουμε έξω. Από τη στιγμή που το βγάζουμε έξω, τι κάνουμε. Να το φέρω. Να το φέρω. Να το φέρω. Το φέρνουμε εδώ, λοιπόν. Τέλειο. Λοιπόν, εφόσον έχει ψηθεί... Εφόσον είναι έτοιμο, το αφήνεις έξω στον πάγκο της κουζίνας να κρυώσει. Μάλιστα. Εφόσον κρυώσει, το κλείνεις με πλαστική μεμβράνη, αλλά πρέπει να το κρατήσεις τουλάχιστον 6 ώρες στο ψυγείο. Στο ψυγείο. Έτσι. Εγώ συνήθως το φτιάχνω από την προηγούμενη μέρα, για να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις πιο εύκολα. Τέλεια. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Θα ήθελα ένα μαχαιράκι για να μπορείς εύκολα. Ναι, μεν είναι μεμβράνη. Έχω εδώ, να σου φέρω εδώ. Συγγνώμη, κινδύνα πράγματα, να μην απλώνουμε τα χέρια μας. Τα μαχαίρια, γι' αυτό συνήθως πίσω από τον πάγκο της κουζίνας μου είμαι μόνη μου, για να μην... Βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν ατυχήματα. Υπάρχουν ατυχήματα με τα μαχαίρια. Ωραία. Okay. Θα το βάλουμε σε έναν... Σε μια πιατέλα. Πιατέλα. Να το δούμε, βεβαίως.
για να βρούμε ένα κατάλληλο. Θα σου έλεγα Χριστουγεννιάτικο, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Ορίστε. Ωραία. Λοιπόν, και ανοίγουμε το στυλό και είναι έτοιμο. Τέλειο. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον, ομολογώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε είναι έτσι. Λοιπόν, τώρα... Πώς το σερβίρω. Μπράβο, ναι. Εγώ στο σπίτι το δικό μου το σερβίρω με τις φράουλες που έχουμε φτιάξει στην αρχή. Αν θα έχω κόσμο στο σπίτι και θέλω να το σερβίρω ολόκληρο, θα το στολίσω έτσι και θα βάλω τις φράουλες ανάλογα. Θα έχω φτιάξει όμως, ήδη την έχω φτιάξει, την σάλτσα καφέ. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω πώς γίνεται. Αν θέλετε, μπορούμε να τη φτιάξουμε. Είναι εύκολη. Αν θέλετε, να το πούμε καταρχήν και μετά, αν έχουμε χρόνο, θα το φτιάξουμε. Ναι, ναι, έτσι, πολύ απλό. Είναι πολύ απλή. Ναι, ναι. Με το υπόλοιπο καφέ, δυνατός καφές, σε ένα μικρό τηγανάκι, μαζί με ζάχαρη, αφήνουμε να γίνει σαν ένα σιρόπι. Μάλιστα. Okay. Όταν γίνει το σιρόπι, γίνει ένα παχύρευστο σιρόπι. Έτσι, ναι. Βάζουμε λίγη κρέμα γάλακτος μέσα. Εάν σας αρέσει και κάποιο είδος λικέρ, μπορείτε να βάλετε μέσα μια διαφορετική γεύση. Και λικέρ καφέ, οτιδήποτε. Και έτσι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό το αφήνουμε πάλι να κρύωσει λίγο για να γίνει ξύπνο παχύρευση. Ναι, έτσι. Πρέπει να το αφήσουμε να κρύωσει να γίνει λίγο πιο βαθύ. Άρα το σερβίρουμε με καφέ και φράουλα. Τώρα, προτείνω να μην το σερβίρουμε τώρα. Μετά το φαγητό. Να πάμε σε ένα διαλυματάκι, να επιστρέψουμε να φτιάξουμε το φαγητό μας και στο τέλος να το σερβίρουμε μαζί και γιατί όχι, φυσικά θα το δοκιμάσουμε. Γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, μείνετε εκεί που είστε και σε πάρα πολύ λίγο θα δούμε το φαγητό που αρέσει στον γιο της, όπως το λένε, στον Πόλη. Αυτό είναι της Εύης, το άλλο του Πόλη. Λοιπόν, το φαγητό του Πόλη, να δούμε τι φαγητό του αρέσει και φυσικά να δούμε και πώς σερβίρεται και το γλυκό μας. Μείνετε εκεί λοιπόν και σε λίγο πάλι μαζί. Δεν είναι οι πατάτες, δεν είναι το γάλα, ούτε το μοσχοκάριδο. Είναι το Φλόρα με βούτυρο που κάνει το μπουρέ σας απολαυστικά βουτυρένια. Φλόρα. Από το βούτυρο κρατήστε μόνο την απόλαυση. Μπείτε στο flora.com.gr και δοκιμάστε όλες τις υπέροχες συνταγές για πουρέ με Φλόρα. Σούπερ προσφορές στο Super Home Center. Τέντα αυτοκινήτου 139,95. Καναπές κρεβάτι 119,95. Επαναφορτιζόμενο τραπανάκι 18 βολτ με 2 μπαταρίες 34,95. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού. Λευκοσία, Λεμεσό, Πάφο. Τώρα νέα βαθύνε έλαια από το Σάιος. Σάιος Ολέο Intense. Εντυπωσιακά έντονο χρώμα. 90% περισσότερη λάμψη. 40% πιο απαλά μαλλιά χωρίς αμμονία. Νέα βαφή Σάιος Ολέο Intense. Επαγγελματικό χρώμα σε απίστευτη τιμή. Ανακαλύψτε το πρώτο θαυματουργό έλαιο με 6-1 ωφέλεια από τον ειδικό στο πανόρθωση. Neo Gliss 6 Mirrors Oil Essence. Για καταπολέμηση της ξηρότητας, έλεγχο στο φριζάρισμα, μείωση της καλύδας, ευκολία στο χτένισμα, προστασία από τη θερμότητα και λάμψη στα μαλλιά. Νέα σειρά Gliss πολύτιμα έλαια από τον Schwarzkopf. Τα Special K αλλάζουν, γίνονται ακόμη καλύτερα, με ακόμη καλύτερη ποιότητα και ένα γευστικό μείγμα τριών διαφορετικών δημητριακών. Η ολική άλεση και οι φυτικές ίνες έρχονται σε πλήρη αρμονία σε κάθε μπολ. Έτσι, με τα Special K αισθάνεσαι όμορφα εσωτερικά και αυτό φαίνεται. Αλλαγή προς το καλύτερο. Εσύ τι κερδίζεις. Wow, τα καθαρά σχεδίδι λάμπουν, σαν να είναι γυαλισμένα. Χάρη στο νέο μαστέρι. Ανακαλύψτε τις νέες Soma Gel Caps. Οι πρώτες καψούλες Soma εξ ολοκλήρου σε μορφή gel. Διαλύονται αμέσως και απομακρύνουν αποτελεσματικά τη βρωμιά, χαρίζοντας στα πιάτα σας εκταμβωτική λάμψη Soma. Τόσο εύκολα. Νέες Soma Gel Caps. Καθαριότητα που λάμπει. Στα Καρφούρ, φρούτα και λαχανικά από τον παραγωγό στο τραπέζι σας στις καλύτερες τιμές. Τώρα η επανάσταση στο ντους με σύμπλεγμα ενυδατικής κρέμας. Fa Shower and Lotion. Το πρώτο κρέμο ντους με σύμπλεγμα ενυδατικής κρέμας. Για μια βελούδινη αίσθηση απαλότητας μετά το ντους. Νέο Fa Shower and Lotion. Νιώσε φανταστικά. Απόψε στις ειδήσεις των 8.
Η Βουλή άνοιξε το δρόμο για τις αποκρατικοποιήσεις μικρατικών οργανισμών. Μετά από ένα αρτιώδες παρασκήνιο σε τεταμένη ατμόσφαιρα και με τοπική σύγκρουση αβέροφη νεοφή του άντρου και πιανού, η Ολομέλεια ψήφισε το νομοσχέδιο. Χαιρετήθη την έγκριση του νομοσχεδίου η κυβέρνηση. Η Κύπρος κερδίζει ξανά την αξιοπιστία της, δηλώνει ο εκπρόσωπος. Ευκαιρία για προσέλκυση επενδύσεων το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Παραμένει σε δεδομένο σκηνή η κατάσταση στην Κρυμαία, παρολίγο θερμό επεισόδιο το πρωί στη Σεβαστούπολη. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης ο Πούτιν, αλλά τονίζει ότι αυτό θα είναι έσχατη επιλογή. Λέει ότι την εξουσία στην περιοχή πήραν τοπικές δυνάμεις και όχι Ρώσους στρατιώτες. Μιλά για πραξικοπηματική κατάληψη της εξουσίας στο Κίεβο και τα βάζει με τη Δύση. Ψυχροπολεμικό το κλίμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας. Στο Κίεβο ο Κέρι. Σε έκτακτη σύνοδο συζητούν τις δραματικές εξελίξεις οι Ευρωπαίοι. Απόψε στις ειδήσεις των 8. Ευχαριστούμε τις εταιρείες Blue Island, την εταιρεία Miele και Κοτόπουλα Παλαιχώρη για την ευγενική τους προσφορά. Η εταιρεία Βασέ Βάσος Έλληνας προσφέρει σε ένα τηλεθεατή κάθε μήνα βάουτσερ αξίας 250 ευρώ. Τα καταστήματα Carrefour προσφέρουν 2 δώρο κουπόνια αξίας 100 ευρώ. Η Ύψαρο Ταβερνάγγελο στη Μέσα Γειτονιά προσφέρει ένα τραπέζι για 2. Το ξενοδοχείο Λινό στην Κακοπετριά προσφέρει μία διανυκτέρευση για 2 άτομα. Το εστιατόριο Πάνω Steakhouse προσφέρει 2 vouchers αξίας 50 ευρώ. Το εστιατόριο Charmer στη Λάρνακα προσφέρει 2 τραπέζια για 2. Το σπίτι της Αναστού στο Γαλλιοπαναγιώτη προσφέρει μία διανυκτέρευση για 2. Το ταβερνάκι του Πάμπου στον Άγιο Δωμέτιο προσφέρει 2 τραπέζια για 2. Δώρο κουπόνια αξίας 20 ευρώ από το Baby's Cookies. Η ταβέρνα του Θεοδόση στην Δευτερά προσφέρει 2 τραπέζια για 2 άτομα. Το μεζεδοπολείο Ταβέρνα Ζήνων στη Λάρνακα προσφέρει 2 τραπέζια για 2 άτομα. Το εστιατόριο Τζουμέρκα στην Κακοπετριά προσφέρει 2 τραπέζια για 2 άτομα. Βασέ, Βάσος Έλληνας. Τα πάντα για το σπίτι και το γραφείο σας. Κατασκευή. Εσθητική. Λειτουργικότητα. Ποιότητα. Αντρέλια, υλοποιούμε τα όνειρά σας. Ποια με το τσιμό. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, με την Σταρούλα πιάσαμε ψιλοκουβέντα για να αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει. Θα μαγειρέψουμε όπως είπατε και έτσι λέμε και λίγο τη διαδικασία για αυτό. Και για τα ψάρια μας και για τα όλα μας. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, το γλυκό μας έχει ολοκληρωθεί όπως το είδατε. Τώρα είναι στο ψυγείο και θέλουμε οπωσδήποτε να είναι δροσερό και θα το σερβίρουμε μετά. Θα δείτε τον τρόπο που θα το σερβίρουμε γιατί όπως σας έχω πει και η σάλτσα που έχει φτιάξει η Σταυρούλα είναι καταπληκτική. Και φανταστείτε τώρα ένα ωραίο κέικ με την σάλτσα του καφέ από πάνω. Τι πράγμα θα είναι. Είναι πολύ ωραία. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε αυτά τα δύο πράγματα, κάποια πράγματα δένουν μεταξύ τους. Γιατί αν τα θες από μόνα τους, είναι ναι, διαφορετικά. Είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει. Εννοείται, ναι. Αλλά ο καφές συνήθως αρέσει. Σαν μυρωδιά, και ειδικά εμάς, τους λιγότερα, μας αρέσει και έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Θα το απολαύσουμε. Τώρα, θα φτιάξουμε το επόμενο φαγητό που είπαμε είναι ειδικά ένα φαγητό που το φτιάχνει
η Σταυρούλα μας για τον Πόλη που του αρέσει πάρα πολύ, ο Πόλης είναι ο γιος της, και έτσι επειδή αυτό ζητάμε πάμε πολλές φορές, ότι είναι αυτό που αρέσει στην οικογένεια, κάποια την οικογένεια, άρα σημαίνει ότι του κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Τώρα, αν ο Πόλης, λέω τώρα, δεν καταλαβαίνω φαγητό, είναι άλλη κουβέντα, αλλά πιστεύω καταλαβαίνω ακριβώς, σύμφωνα με αυτό που κάνει η μαμά του, νομίζω είναι μια χαρά και πάρα πολύ ωραίο. Γι' αυτό θα επικροτήσουμε, ας πούμε, την προτίμησή του για να τη δούμε κι εμείς ότι όντως ότι θα είναι ωραία. Λοιπόν, θα φτιάξουμε εδώ ένα σημαντικό, συγκεκριμένα θα φτιάξουμε πένες με θαλασσινά. Ναι, μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο είδο σημαντικού, ναι, μπορεί να γίνει με. Ακόμα και με σπαγιέτι. Και με σπαγιέτι, οτιδήποτε έχουμε στο σπίτι. Ωραία. Απλά προτιμώ τις πένες, διότι η σχολή, η σάλτσα μέσα είναι πιο. Ναι, ναι, γιατί τις ζουμερές και αυτό δεν λασπούν. Δεν λασπούν. Και έτσι είναι πολύ πιο ωραίες. Ωραία, θα πάμε να δούμε τα υλικά τώρα, να τα γράψουμε όσοι θέλετε να τα γράψετε και να τα αφήνουμε σε αυτή τη συνταγή, η οποία προμολογώ είναι καταπληκτική και μετά θα δούμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα πακέτο πένες, δεν θα κάνουμε ολόκληρο πακέτο φυσικά, εμείς λίγα άτομα είστε εδώ. Ένα φιλέτο σολομού γύρω στα 200 γραμμάρια, 180, είναι αρκετό, 10 με 12 μέτριες γαρίδες, οτιδήποτε γαρίδες φυσικά, για να μην πείτε ότι θα ξοδευτείτε, μπορεί να πάρετε και απλές γαριδούλες φθηνές. 5 με 6 μανιτάρια, εμείς έχουμε μεγάλα, έχουμε 2 μεγάλα, είναι αρκετά για την περίπτωσή μας. Χρωματιστές πιπεριές, λίγα απ' όλα. Έχουμε ένα φιτζάνι περίπου φυτική κρέμα ή γάλα καρύδας. Είναι δύο διαφορετικές γεύσεις φυσικά, αλλά εμείς θα βάλουμε γάλα καρύδας. Ένα φιτζάνι λευκό ξηρό κρασί, ένα κουτάλι της σούπας κάρι και διάφορα τυριά τριμμένα προαιρετικά. Και θα φτιάξει το ισκαρίδας που ξέχασα να σας το πω. Ωραία, και θα βάλουμε πρόσθετο και φλούδα τριμμένο καρύδι. Το οποίο θα δώσει ιδιαίτερη γεύση. Μπορώ να αντιληφθώ αυτές τις γεύσεις που θα κάνει τώρα η Σταυρούλα και νιώθω ότι θα είναι ένα εξαιρετικό φαγητό. Λοιπόν, Σταυρούλα μου, θα δούμε και στη διαδικασία. Εγώ θα σε βοηθήσω να σου κόψω, αν θέλεις να σου καθαρίσω λίγο τις γαρίδες και το σολομό. Τις γαρίδες μπορώ, αν θέλεις να κάνεις εσύ το σολομό, εγώ τις γαρίδες. Για να είσαι νερός. Θες βαδιά. Όχι. Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, έλα εδώ, το τηγάνι σου το άραψε το μεταξύ. Ναι. Και χρησιμοποιώ τηγάνι έτσι για να φαίνεται κιόλας στη συνταγή. Ναι, ζεστό όμως για να βάλουμε. Για να βράσω τα μακαρόνια, χρησιμοποιώ και τα τσόφλια από τις γαρίδες, ούτως ώστε γίνεται πιο γευσάτο και ζυμαρικό. Σωστό. Σωστό. Αλλά να κρατήσουμε μια-δυο με το. Όχι το κέρδικος. Το κεφάλι, ναι. Λοιπόν, τώρα εσύ θέλεις αυτά τα που θα βγάλω, έτσι, ναι. Να τα βάλεις μέσα σε εκεί στο αφιλάνι. Εδώ που θα ζεστάνουμε το νερό για το... Ωραία, νεράκι εκεί στην κανάτα, ναι. Γιατί είπαμε, κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί με τον δικό του τρόπο, έτσι εγώ θα μάθω τώρα τι κάνει η φίλη μου η Σταυρούλα για να... Απλά γίνεται πιο... Αντί να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε είδος άλλου ζωμού, που δεν θα χρησιμοποιήσουμε διότι το φαγητό μας δεν έχει... Μπορούμε να βάλουμε ζωμό λαχανικό, βέβαια. Ναι, βέβαια. Αλλά νομίζω ότι είναι... Παίρνεις την γεύση του θαλασσινού. Την γεύση του θαλασσινού που θα χρησιμοποιήσεις έτσι και αλλιώς μέσα στο φαγητό. Για να δούμε τι θα κάνει η φίλη μου η Σταυρούλα μέσα σε 20 λεπτά, αυτό θα πρέπει να γίνει. Γίνεται. Θέλει να αυξήσουμε λίγο την... Ναι, νομίζω είναι... Εκεί και στο... Ναι, το ξέρω, έχω το... Είναι ανάποδο. Άρα. Μόλις ζεσταθεί, θα ρίξεις μέσα... Είναι στο διπλό. Ναι, ναι. Είναι εντάξει, είναι μια χαρά. Θα ζεσταθεί σε πάρα πολύ λίγο, θα είναι έτοιμο γιατί είναι πολύ γρήγορο αυτό. Και... Να το σουρώσουμε όμως κάπου το... Θα το σουρώσουμε, θα σε βοηθήσω σε λίγο. Εννοείς ότι μετά θα πάρεις το ζωμό. Το ζωμό για να βράσουμε εδώ μέσα το μακαρόνι. Πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, το ίδιο φαντάζομαι, θα θέλεις... Χρήστο μου, μπορούμε να βάλουμε και κανένα από τα κεφάλια. Βεβαίως να βάλουμε. Μέσα. Ό,τι θέλεις. Απλά να κρατήσουμε, πως προτιμώ να τα έχω, δηλαδή μόνο 2-3 θα αφήσω με τα κεφάλια για τη διακόσμηση. Κανένα πρόβλημα. Ωραίστε. Τέλεια. Τώρα, αφού έχουμε τις γαρίδες μας εδώ έτοιμες, τις μικρούλες τις γαρίδες, εγώ θα σου κόψω απλά και το σολομό, να είναι έτοιμο. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείς και αυτό σαν ζουμί, αλλά δεν... Ό,τι θέλεις. Αφού θα το σουρώσουμε, αυτό μπορούμε, είναι. Ναι. Ωραία. Θες κι άλλο. Θα βάλουμε κι άλλο. Και αυτό. Συνήθως το αγοράζετε εσείς, χωρίς το δέρμα πάνω, και έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς που έχουμε μάθει, για να μην ταλαιπωρούμε τους...
πλυντήριο. Μπορείς να το κάνεις. Να το. Θέλεις να κόψω το. Θα το κόψουμε. Λοιπόν, σε δύο κομμάτια. Σε τετράγωνα το κόβω, λίγο από το μικρά. Έτσι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Άρα, μικρά κομματάκια Σολομού. Εδώ. Θα το κόψουμε γι' αυτό. Αν θα φτιάξουμε τα μισά, ναι. Είναι αρκετό. Mm-hmm. Το κόψω και αυτό, μια και το έχω εδώ για μην. Ναι, εννοώ με αυτά είναι αρκετά. Ωραία. Θα φτιάξουμε τα μισά. Πολύ ωραία. Τέλεια. Άρα, τα θαλασσινά μας είναι εδώ. Εντάξει. Βγάζω τα γαντιά τώρα. Και να σε βοηθήσω. Θέλω να κόψω τις πιπεριές. Ωραία. Να βοηθήσω κι εγώ. Ναι, βεβαίως. Να βοηθήσεις. Εγώ βοηθάω νομίζω. Τέλεια. Άρα, θέλεις ένα μαχαίρι. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Πιο καθαρό. Να σου βάλω και μια νευράνη για τα λαχανικά και θα κόψεις το δέντρο. Όπως θέλεις, τις πιπεριές σου. Ευχαριστώ. Κρεμμύδι δεν χρησιμοποιώ. Όχι. Νομίζω η δική μου η άποψη δεν θα μου τέριαζε το κρεμμύδι μαζί με το... Με την καρύδα. Με την καρύδα. Δεν ξέρω εσύ σαν... Όπως το έχεις μάθει και όπως ξέρεις βασικά, δεν υπάρχει θέμα. Χρήστο, να σου πω κάτι. Βασικά δεν είναι το όπως το έχω μάθει. Mm-hmm. Εάν εκείνη την δεδομένη στιγμή δεν έχω στο σπίτι πιπεριές και έχω μπρόκολο, θα βάλω μπρόκολο. Α, μπράβο. Αν δεν έχω καρύδα, δεν θα βάλω, θα βάλω κάτι άλλο. Αυτοσχεδιάζεις δηλαδή. Ναι. Βασικά είναι το τι έχω στην κουζίνα και πώς θα... Απλά σαν γεύση νομίζω η καρύδα με το κρεμμύδι δεν μου αρέσει στις δικές μου γεύσεις. Αποδεχτώ. λοιπόν, εδώ τώρα, αφού πάρει βράση, διότι το θαλασσινό δεν θέλει και ιδιαίτερα βρασίματα, θα πρέπει να το σουρώσουμε. Άρα θα το βάλουμε σε μια πιο μικρή κατσαρόλα. Θα το σουρώσουμε να πάρουμε το ζουμί, με λίγα λόγια. Βλέπετε, και η μυρωδιά είναι εξαιρετική, γιατί όλη αυτή η γεύση του θαλασσινού την έχει πάρει το νεράκι μας. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα. Θα συμπληρώσουμε φαντάζομαι με νερό. Ναι, για να ετοιμάσουμε τα... Και θα ετοιμάσουμε... Τα ζυμαρικά. Το ζυμαρικό μας. Άρα, συμπληρώνω νεράκι. Εντάξει, δεν θα τα ψήσουμε όλα, γι' αυτό εντάξει, δεν βάζει ικανοποιεί το ζώμος βασικά. Και έχω εδώ με το ζωμό. Άρα, εκεί ετοιμάζεις βασικά τώρα, η λογική μου, όπως λέει, γιατί ψήνονται πάρα πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Γι' αυτό λέω σε 20 λεπτά έχει έτοιμα τα ζυμαρικά. Έτσι. Αφού ζεσταθούν τα ζυμαρικά, ταυτόχρονα θα ετοιμάσουμε και τη σάλτσα. Ναι, ναι, ναι. Την οποία θα κάνουμε σε αυτό το τηγανί. Ναι, ναι. Ωραία. Δεν μας ενοχλεί καθόλου, γιατί έτσι κι αλλιώς πάλι μυρωδιά έχουμε. Γι' αυτό να ανάψουμε και εδώ τη θερμοκρασία, να γίνεται. Και όλα θα είναι έτοιμα. Ναι. Είμαστε. Άρα. Πιπεριές μέσα από όλων των χρώματα. Αν δεν έχω χρυσό, δεν υπάρχει. Βάζει σε ένα είδο, βάζει σαν αν δεν θέλω, μπορεί να μην τις βάλω. Θα σου πω κάτι. Σίγουρα μπορεί, είναι λογικό ότι κάποια φαγητά τα κάνουμε έτσι και λίγο με τη φαντασία μας. Ναι. Αλλά η πιπεριότα θα μπει στο φαγητό, δίνει μια ωραία γλυκά. Ναι, και γλυκά και χρώμα. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι. Τα μαριτάρια. Θα τα βάλω και τα μαριτάρια. Ωραία. Και έχουμε το κάρι σαν μυρωδιά και φυσικά. Και ο γάλα καρύδας και την καρύδα, την κρυμμένη, μαζί με το κάρι το οποίο, εντάξει, λογικό είναι. Ομολογώ ότι έχω φάει, γιατί να σου πω κάτι, η δική μου μητέρα, δεν ξέρω αν αυτό το έχει μάθει και τι κάνει κάτι παρόμοιο και το βάζει στο φούρνο. Α, και εντάξει, μπορεί να το βάλω στο φούρνο. Φυσικά, εντάξει, είναι θέμα γούστου, εξαρτάται πώς θα το φάει αυτό το φαγητό. Το φαγητό αυτό πιστεύω τρώγεται από μόνο του. Δηλαδή δεν μπορεί να το συνοδεύσει με άλλο φαγητό. Όχι. Και εξαρτάται πόσο χρόνο έχει. Ακριβώς. Εάν θα το φτιάξω και πρέπει σε 20 λεπτά να είναι έτοιμο το φαγητό στο τραπέζι, δεν θα το βάλω στο φούρνο. Μάλιστα. Θα το σερβίρω στο πιάτο όπως σερβίρουμε τα άλλα μακαρόνια. Μάλιστα. Διαφορετικά θα το βάλω στο φούρνο με λίγο τυρί και θα γίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Τέλειο. Σωστό. Σωστό. Όντως θα γίνει κάτι διαφορετικό. Εντάξει, στο φούρνο θα εισχωρήσει μέσα πιο πολύ. Ναι. Απλά είναι πιο γρήγορο. Δεν θα τα βάλω όλα διότι είναι η ποσότητα μας για να μην. Και ακόμα αυτά μπορείς να μην τα ρίξεις. Να μην υπερισχύει το.
Λοιπόν, το τηγάνι μας εδώ είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο. Θα χρησιμοποιήσεις τι? Λοιπόν, θα ήθελα λίγο λαδάκι, αν υπάρχει. Ελαιόλαδο, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Ένα... Ό,τι θέλεις. Κουτάλι θα ήθελα, μια σπάτουλα κάτι. Ό,τι θέλεις. Να το βρήκα. Έχει και αυτό, έχει και κουτάλι ξύλινο, έχει και αυτό. Ό,τι θέλεις. Okay. Θα τα πάρω δίπλα και αν πέσει. Δεν έχει πρόβλημα. Ό,τι χρειαστούμε θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, το λαδάκι το έχουμε βάλει. Είπαμε ότι είναι ήδη ζεστό. Γι' αυτό θα αρχίσω με τα λαχανικά. Με τα μανιταράκια. Άρα, βάζουμε τα μανιταράκια μας. Όμως θα χρειαστώ ένα πιάτο για να τα βγάλω πίσω. Δεν θα τα αφήσω μέσα να... να πάρουν. Διότι θα μαραστεί πάρα πολύ και μετά εγώ το θέλω να είναι λίγο πιο. Ακούετε. Ναι. Ακούστε. Το σβήσαμε. Α, το σβήσαμε. Δεν πειράζει. Ναι. Είναι ευαίσθητα όλα. Το ξέρω. Μόλις αγγίξουμε μόλις πάνω. Αγγίξεις. Κλείνω. Κλείνω. Ωραία. Άρα, μανιτάρια σοτάρονται, βγαίνουν έξω. Μετά, πιπεριές σοτάρονται, βγαίνουν έξω, ε. Μάλιστα. Για να δούμε. Θα ήθελα έτσι να ήμουν αόρατος σε ένα σημείο για να μην νιώθω έτσι λίγο παράξενο το ότι θα είμαι πολύ αόρατος στα βρούλα, να έμπαινα μέσα στα σπίτια και να έβλεπα τι κάνει ο κάθε άνθρωπος εκεί. Στη δική του κουζίνα. Πραγματικά είναι μαγεία. Ναι, μα πραγματικά σου λέω ότι... Όταν μαγειρεύεις και σε ευχαριστεί, νομίζω πραγματικά μπορείς να δεις διάφορες αντιδράσεις μέσα στη κουζίνα. Όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό και είμαι έτσι κάπου σε άλλες τόπους, σε άλλες χώρες, σε άλλες συνήθειες και περνάω, ξέρεις, από έξω από κανονικά σπίτια, λέω, θα ήθελα πάρα πολύ να χτυπήσω την πόρτα, να μπω μέσα... Στο Μαρτίν τη λαβίδα μου, ξέρω. Τη λάθα, πάρα στην αφήσω. Α, ωραία. Και... θα ήθελα να δω τι μαγειρεύω πραγματικά, πώς μαγειρεύω και τι κάνω. Χρήστος, όπως έχω πει, στην περιοχή που μένω, μένουν πάρα πολλοί ξένοι από διαφορετικές χώρες. Πραγματικά είναι πάρα πολλά ενδιαφέρον το να βλέπεις πώς στρέφονται με διαφορετικά είδη τροφών. Πώς δοκιμάζουν τα φαγητά, με ποιες γεύσεις ικανοποιούνται, που ίσως εμάς να μην μας. Πράγματι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, είναι φανταστικό. Όπως και για αυτούς, γιατί ρωτούνται. Λοιπόν, τώρα, από εδώ και μπρος ξεκινά μια διαδικασία, η οποία κρατάει φαντάζομαι ούτε 10 λεπτά. Έτσι, 5 λεπτά που λέω όμως. Σοτάρονται οι γαρίδες. Οι γαρίδες θα τις βάλεις αυτές πάλι. Θα τις βγάλω για να βάλω από τόσο λεφτά, θα αφήσω να μείνουν πολύ ώρα. Είναι όλα ψήνονται πάρα πολύ εύκολα, γι' αυτό λέω. Πάρα πολύ εύκολα. Και ειδικά όταν υποσύνταν και λίγοι, βλέπετε ένα απογύρισμα να έρχεται εδώ, γιατί το τελευταίο βράσιμο που θα μπει μέσα στη σάλτσα θα τελειώσει. Και έτσι είναι μια χαρά. Για να δούμε, γιατί θέλω να φτάσουμε να σερβίρουμε και το γλυκό. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε χρόνο. Όχι. Όχι. Λοιπόν, τότε να ρίξουμε και αυτό. Ωραία. Νομίζω να το χαμηλώσουμε λίγο, γιατί θα τα κάψουμε τελικά. Αν νομίζεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωραία. Βγάζουμε λοιπόν. Άρα, βασικά τα υλικά μας τα έχουμε όλα έτοιμα τώρα. Ναι, 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 ναι. Είναι έτοιμα. Απλά θα τα ενώσουμε. Θες λίγο λαδάκι ακόμα μέσα. Ναι, ναι. Θα ρίξουμε λίγο λαδάκι μέσα. Ορίστε. Τέλεια. Και ρίχνουμε και το σολομό μας. Και πάλι ο σολομός δεν θέλει να το ψήσιμο, γιατί αν το ψήσουμε πάρα πολύ, θα σπάσει, θα λιώσει και αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Το τζιμπαράκι μας σχεδόν είναι έτοιμο. Ναι, Χρήστο, δεν το κοίταξα καθόλου. Υπολογίζω ότι το βλέπεις. Όχι, το βλέπω, εντάξει, μια χαρά. Και το βλέπω. Είμαι σίγουρη ότι το βλέπεις. Και το δοκιμάζω. Και για μένα είναι τέλειο. Λοιπόν, Χρήστο, το κρασάκι θα ήθελα. Το κρασάκι μας. Ορίστε. Λευκό κρασί. Τέλεια. Μόνο με το δύσκολο τελείωσε. Τι, το καλά ή ακόμη. Θα βάλω και τις γαρίδες για να πάρουν την μυρωδιά από το κρασί. Βέβαια. Λοιπόν, ήθελα ένα ακόμα λίγο. Δεν πειράζει, θα ψηθούν, μην νομίζεις, θα ψηθούν, ναι. Τις γαριδούλες μας. Σ' αρέσουν τα ομαψαριά.
Σούσι και όλα αυτά τρως? Τρώω, προτιμώ όμως τα ψημένα. Έτσι, τρώει, αλλά προτιμώ τα ψημένα. Ναι. Δεν λέω όχι σε όλα τα είδη πλέον. Mm-hmm. Λοιπόν, πες μου. Το χάρι. Ό,τι θέλεις. Είναι λίγο μακριά. Το χάρι. Το, χάρι. Το αλατάκι το ξεχάσαμε, όμως να φέρουμε κοντά. Παίρνω εγώ. Αλατάκια θα ρίξεις τώρα, μπορεί να ρίξεις. Στα μακαρόνια έχουμε βάλει. Εγώ όμως, Χρήστο, δεν μπορώ να υπολογίσω έτσι όπως τα υπολογίζετε. Σοβαρά. Εσύ μπορείς να μου πεις. Οκ. Okay. Εγώ παίρνω την... Μια χαρά. Καλό. Ναι, νομίζω. Ωραία. Και ρίχνουμε τώρα το γάλα καρύδες. Το γάλα καρύδες. Mm-hmm. Αν δεν έχετε γάλα καρύδας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κρέμα, κρέμα φυτική, ναι. Γιατί είπαμε ότι το κάνουμε και νηστίσιμο, άρα το γάλα καρύδας συμπεριλαμβάνεστε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, πιστεύω. Έτσι είναι. Το γάλα καρύδας δεν... Ακριβώς. Και έχει και την ιδιαίτερη του μυρωδιά και γεύση. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Και την καρύδα, Χρήστο μου, σε παρακαλώ. Και την καρύδα και στην ουσία, δεν πειράζει, είμαστε βασικά στο δρόμο σχεδόν έτοιμο το φαγητό, γιατί δεν είναι μεγάλη ποσότητα, παραλαμβάνω, και έτσι μπορούν όλα αυτά να δέσουν αυτό πολύ πιο εύκολα. Μπορείτε να ρίξετε όσο σας... Ακριβώς. Αρέσει. Ανάλογα με το, με το γούστο το δικό σας. Νομίζω ότι θα το χρειαστώ. Δεν το χρειαζόμαστε άλλο πλέον, τελείωσε. Και πάμε τώρα, βασικά, έμεινε να ρίξεις τα λαχανικά και το ζυμαρικό μας. Και να το ζυμαρικό. Το ζυμαρικό εδώ θα το σβήσω το μεταξύ. Ναι, διότι έτσι τελειώσει. Mm-hmm. Και από εδώ, αν χρειαστεί, ας πούμε, λέω ότι... Λίγο ζουμάκι. Λίγο ζουμάκι, νομίζω ότι θα είναι ωραία. Ναι, 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 ναι. Κάνεις αυτό εκεί εσύ. Τυριά χρησιμοποιούμε για την περίπτωση τη δικιά μας. Στη σημερινή χρησιμοποιούμε τυρί το οποίο είναι φυτικής προέλευσης, ναι. Ανιστήσιμο, όπως λέμε. Εάν όμως είναι, το κάνετε για κάποιο άλλο... Μπορείτε να βάλετε εποχή, ό,τι θέλετε. Βάλτε οτιδήποτε τυρί. Και είναι και προαιρετικό κιόλας. Μάλιστα. Συμφωνώ απολύτως σε αυτό το σημείο. Διότι γιατί είναι αρκετά... εγώ το τυρί το ρίχνω στην περίπτωση που θα το βάλω στο φούρνο. Ωραία. Λοιπόν, βγάζω το γλυκό... Σταυρούλα μου. Τέλεια. Το γλυκάκι μας. Να σου πω, εγώ νομίζω ότι θα κόψεις ένα ωραίο κομμάτι και θα ναι, σερβίρουμε και στο θα πιάτο. Σερβίρουμε στο πιάτο. Ωραία. Ναι. Έτσι θα το απολαύσουμε πιο ωραία. Θα το βάλουμε αυτό εδώ. Και το άλλο θα το ρίξουμε μάλλον. Επειδή είναι και μπόλικο το φαγητό μας. Είναι αρκετό τελικά. Εδώ μέσα. Βλέπετε ότι το μάτι, όπως λέμε, τελικά. Είναι, είναι έτοιμο. Έτοιμο. Τώρα. Ξέρεις τι, ξεχάσαμε όμως τις λαριβούλες που θα είχαμε για... Δεν πειράζει. Θα τις πάρουμε ξεχωριστά. Θα τις κάνουμε. Θα τις βρούμε. Λοιπόν, θέλεις να έρθεις εδώ να ετοιμάσεις και να σε βρω εγώ. Και να σε εσύ, βεβαίως. Μην ανησυχείς. Εδώ είναι. Τα έχω κι εγώ στην κουζίνα. Έτσι. Λοιπόν, εγώ σερβίρω. Το πιάτο σου το έφερα αυτό το ναι, πιάτο. Ναι, απλά μια σπάτουλα για να μπορέσω να το πάρω. Να τη σπάτουλα είναι εδώ. Ωραία, τη σπάτουλα. Αυτή. Ωραία. Εγώ θα φάω μακαρονάδα πρώτα και μετά. Και μετά γλυκό. Γλυκό. Εννοείται, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Για να μην πω ότι υπάρχουν άτομα τα οποία τα έχουν δίπλα και τρώνε λίγο από το ένα λίγο από το άλλο. Να και... σε αναπτύξω χρήστο με ένα λεπτό. Τους λέω δεν γίνεται, δεν γίνεται, αλλά τι να πεις, τι να ακούσεις. Ωραία μυρωδιά. Ωραία. Ωραία. Άρα, το γλυκάκι μας, σου φέρω ένα κουτάλι για τη σαλτσούλα. Το οποίο φαντάζομαι τη σαλτσούλα θα τη ραντίσεις ή... Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Φέρουμε το τώρα κοντά, μήπως το σπάσουμε. Ναι. Γιατί να σπάσει άλλωστε, δεν υπάρχει έτσι θέμα. Πες μου. Αυτό. Αυτό. Για να δούμε. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
Δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Λοιπόν, ωραία. Θα το βάλουμε εδώ έτσι. Εδώ είναι καθαρό. Ας βοηθήσω. Καθαρό εδώ κουτάλι με τη σάλτσα του καφέ και το σουφλέρο και τις φράουλες. Προωθήσω όποια θέλεις, είναι και δυο πανέμορφες. Τέλεια. Είπες ότι η σάλτσα του καφέ την κάνεις πάντα ή είναι προαιρετικό? Τη σάλτσα του καφέ τη φτιάχνω, αλλά μπορεί κάποιος, επειδή έχει αρκετή ζάχαρη, κάποιος μπορεί να μην θέλει να... Έτσι, για να επαναλάβουμε λίγο τη σάλτσα του καφέ, είναι ότι, λέω τώρα, νομίζω είναι περίπου... Είναι αρκετό, νομίζω και εγώ. Ένα φλιτζανάκι περίπου... Και αφού έχουμε αρκετές φράουλες, ας βάλουμε ακόμα. Έτσι, εδώ, νομίζω. Ένα φλιτζανάκι του καφέ διαλυμένο στο μείο καφέ, μαζί σχεδόν με άλλο τόσο ζάχαρη. Ναι. Να γίνει σιρόπι. Να γίνει ένα σιρόπι. Και αφού γίνει δυνατό σιρόπι παχυρεστό, ρίχνουμε μέσα την κρέμα. Κρέμα, απλά για να μην γίνει καραμέλα. Και τέλειος. Γι' αυτό. Έτσι. Όπως γίνεται άλλωστε και άλλες οι... Όλες οι σάλτσες. Οι σάλτσες τέτοιου. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Σταυρό, πολύ απλά και όμορφα και ωραία. Έχουμε φτιάξει το φαγητό το οποίο αρέσει στον Πόλη και το φαγητό το οποίο αρέσει στην Εύη. Τα παιδιά σου. Στον σύζυγο τι άρεσε? Ο σύζυγος μπορεί να ευχαριστηθεί με ό,τι προλάβω να ετοιμάσω, γι' αυτό δεν έχω πρόβλημα. Είναι... Όχι ότι τα παιδιά έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά τις κόρες μου δεν τις πολύ αρέσει το ότι έχει σολομό μέσα. Μάλιστα. Άρα θα μπορούσε να το φάει αν αφαιρούσαμε απλά το αφαιρεί. Ο σύζυγος αρέσουν και τα δύο, τρώει οτιδήποτε, άρα ό,τι του φτιάξει. Άρα δεν έχει πρόβλημα. Και μαζί μπορείτε να το συνοδεύσετε με το λικέρ το αμαρέτο ή το λιμοντσέλο. Μπράβο. Που είναι, ταιριάζει απόλυτα. Διότι εντάξει, είναι και γλυκό το οποίο μετά από ένα φαγητό, αντιλαμβάνεσαι ότι εντάξει, για μένα, ωραία, είναι υπερβολικό φυσικά η ποσότητα. Εγώ είμαι τη κουταλιά, αν θα φάω γλυκό μετά. Είσαι τυχερό. Ναι. Γιατί το γλυκό θα το έτρωα έτσι απόγευμα, ή κάτι κάποια άλλη στιγμή. Ναι, αν θα φάω, εντάξει, όλο εκείνο το φαγητό σίγουρα δεν είναι πολύ μεγάλο. Θα κάνουμε ένα. Και τόσο σημαίνει ότι δύο μέρε επόμενε δεν πρέπει να φάσει καθόλου. Δεν πειράζει όμω, είναι ωραία πράγματα. Είναι ωραία. Λοιπόν, εγώ εκείνο που θα κάνω, έτσι απλά αυτό το μικρό κομματάκι εδώ, πολύ μικρό κομματάκι, ναι, μαζί με λίγη κρέμα. Πολύ ωραίο. Ξέρεις, καφές. Είναι αυτό που λέω. Καφές είναι εξαιρετικό, εξαιρετική γεύση και μου αρέσουν το cheesecake του φούρνου. Και εμένα μου αρέσει περισσότερο από τα cheesecake που κάνουμε έχουμε συνηθίσει στην Κύπρο το cheesecake το ζελέ. Το ζελέ. Αλλά... Εγώ προτιμώ αυτού του είδους. Και υπάρχουν και πολλές παραλλαγές. Πολλές παραλλαγές. Είδε chocolate cheesecake ή με βατόμουρα το φτιάχνω. Έτσι. Φτιάχνω πολλά διαφορετικά για cheesecakes διότι αρέσουν. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, Σταυρό μου, καταρχήν να σε ευχαριστήσω που είσαι εδώ. Έχεις έρθει από τον Άγιο Τείχο, εντάξει. Ευχαριστώ που είσαι εδώ. Δεν είναι μακριά. Καθόλου. Όπως θα μας είναι ανοιχτή όποτε θέλετε, όποτε θέλεις και όποτε θέλετε αγαπητοί μου φίλοι να είστε εδώ, όπως είστε και οι φίλοι μας Σταυρούλα από τον Άγιο Τίχωνα, να μαγειρέψουμε, να φτιάξουμε αυτά που αρέσουν στην οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και αυτό σας λέω ότι δεν είναι δύσκολο. Κάτι απλό, όμορφο και ωραίο. Θα μου πείτε ότι δεν είναι τόσο απλά αυτά. Ωραία. Κάτι που το νομίζω ότι φτιάχνετε, νομίζετε ότι φτιάχνετε έτσι ωραία εσείς. Τόσο απλά. Λοιπόν, Σταυρό μου, χίλια ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ σε ευχαριστώ. Εύχομαι όσο ό,τι κάνει στην οικογένειά σου, ότι επιτυχίες να έχετε. Και εδώ είναι ανοιχτή πόρτα για όποτε επινοηθείς ότι υπάρχει κάτι ξεχωριστό και θέλει να κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, όπως έχετε ακούσει, εμείς ανανεώνουμε και ραντεβού και απ' όλα, αλλά θα ανανεώσω και μαζί σας ραντεβού. Γιατί, όπως είπατε, οι μέρες όταν είναι τέτοιες και θέλουμε κάτι έτσι να μαθαίνουμε και να μαγειρεύουμε, περιμένουμε και μια εκπομπούλα να κάνουμε και τα δικά μας, να δώσουμε κάποιες συνέντευξεις. Λοιπόν, να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο. Φιλιά στον Άγιο Τείχωνα και σε εσάς και στην Κύπρο και στο εξωτερικό να περνάτε όμορφα ωραία. Αύριο την ίδια ώρα πάλι μαζί εδώ με καινούργιες συντάξεις. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων. Μπείτε στο flora.com.